Δίχω αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκαν χθε αργά το απόγευμα οι έρευνε σε ιδιωτική εγκατάσταση στην περιοχή τη Αμαλιάπολη για τη Μαριάννα Κοντούλη που εξαφανίστηκε πριν από 17 χρόνια. Τα συνεργεία έσκαψαν κάτω από τον αίδριο εντό του ιδιωτικού χώρου σε βάθο άνω των 2 μέτρων, χωρί να βρεθεί το παραμικρό. Είναι μια υπόθεση που ασχολείται αποκλειστικά ο κύριο Ανακριτή με, με, τον κύριο Ισαγγελέα. Εμά μα ζητήθηκε να συνδράμουμε με τι υπηρεσίε μα. Ε, συνδράμαμε οι έρευνε αυτέ σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί, χωρί κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Οι έρευνε σε αυτό το διήμερο έγιναν με τη συνδρομή τη Διεύθυνση Αστυνομία Μαγνησία. Μα ζητήθηκε να συνδράμουμε με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών και με ένα κλιμάκιο τη Υπουδεύθυνση Ασφαλεία Βόλου. Εγώ αυτό που θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι τόσο η αστυνομία όσο και η δικαιοσύνη δεν αφήνουν τίποτα χωρί να το Χωρί να, να, το ερευνήσουν. Έχουν περάσει, τόσα, έχουν περάσει πολλά χρόνια από αυτή την εξαφάνιση και όμως βλέπετε εμπράκτος ότι ακόμα γίνονται ενέργειες. Η εξαφανιστή Σαμαριάννα Εριέτα Κοντούλη ήταν μπαλαρίνα και καθηγήτρια χορού με μεγάλη ακίνητη περιουσία στη Μαγνησία, ενώ το 2002, σε ηλικία 70 ετών, τα έχνη τη χάθηκαν μυστηριωδώ. Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε από το 2008, όταν η ετεροθαλή αδελφή τη κατέθεσε την πρώτη αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών βόλου. Μετά την εξαφάνισή τη, τηλεοπτική εκπομπή αποκάλυψε πληρεξούσια έγγραφα που ήταν πλαστά. Με αυτά τα έγγραφα, άτομα που φέρεται να είχαν πλαισιώσει την 70χρονη, φέρονται να έκαναν διάφορε στο όνομά τη, παρά το γεγονό ότι η εξαφάνισή τη είχε δηλωθεί από το 2002. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση τη τύχη τη ακίνητη περιουσία τη 70χρονη έχουν καταδικαστεί τρία άτομα από το τριμελέ εφετίο κακουργημάτων Λάρισα το Μάιο του 2018. Το δικαστήριο είχε επιβάλει συνολική ποινή κάθριξη 9 ετών σε έναν επιχειρηματή από τη Μαγνησία, καθώ τον είχε κρίνει ένοχο για απάτη και ηθική αυτούργια σε πλαστογραφία. Ο συγκεκριμένο επιχειρηματία κρίθηκε αθώ για τι κατηγορίε τη υπεξαίρεση και τη απάτη. Πάτη σε βάρο του δημοσίου. Ένοχο κρίθηκε ακόμα ένα επιχειρηματία, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθριξη 7 ετών για πάτη και ηθική αυτούργία σε πλαστογραφία, ενώ κρίθηκε αθώο για πάτη σε βάρο του δημοσίου. Επίση, ένοχο κρίθηκε ένα γιατρό, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθριξη 7 ετών για τι κατηγορίε τη απάτη και ηθική αυτούργία σε πλαστογραφία. Η υπόθεση αφορούσε στη μεταβίβαση 6 ακινήτων συνολική εκτάσεω 100 στρεμάτων τη χρονική περίοδο από το 2004 στο 2007 στην περιοχή του Αλμυρού.